Κυρίες και κύριοι, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με το νομοσχέδιο για την ισότητα στον πολιτικό γάμο εξ αρχής διαστρεβλώνει και συνειδητά το πραγματικό του περιεχόμενο που δεν είναι ούτε τα κοινωνικά δικαιώματα των ομόφυλων ζευγαριών ούτε η ρύθμιση των σχέσεων συμβίωσής τους. Η ουσία του νομοσχεδίου αφορά τη θεσμική κατοχύρωση του γάμου στα ομόφυλα ζευγάρια ως προϋπόθεση για την αναγνώριση του δικαιώματος ως κοινών γονέων στην υιοθεσία, δηλαδή τη νομική κατοχύρωση της τεκνοθεσίας σε πρώτη φάση από το εξωτερικό και σε δεύτερο χρόνο στη χώρα μας μετά την πρώτη δικαστική απόφαση που θα διαπιστώνει αρνητικές διακρίσεις. Αντικειμενικά, η νομιμοποίηση της τεκνοθεσίας από ομόφυλα ζευγάρια οδηγεί στην αναζήτηση του τρόπου απόκτησης παιδιών. Το νομοσχέδιο φροντίζει γι' αυτό, νομιμοποιώντας την εμπορική παρένθετη μητρότητα για ομόφυλα ζευγάρια, αποτελούμενα από άνδρες, που αποτελεί την πιο ακραία και απάνθρωπη εκμετάλλευση των γυναικών, την εμπορευματοποίηση του γυναικείου σώματος. Με το μανδύα του ατομικού δικαιωματισμού και της ισότητας, κυβέρνηση και τα υπόλοιπα κόμματα υποστηριχτές αυτών των διατάξεων και όλων όσων έχουν προηγηθεί με τους νόμους του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας, ανοίγει διάπλατα ο δρόμος για την παραπέρα εμπορευματοποίηση της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και της υιοθεσίας, την καθιέρωση της παρένθετης μητρότητας ως επαγγέλματος. Στρώνουν το δρόμο για χρυσές business σε επιχειρηματικών ομίλων που εμπορεύονται διαχρονικά τη διάθεση και αγωνία ζευγαριών ή μεμονωμένων ατόμων να αποκτήσουν ένα παιδί και με τη φιλοδοξία η Ελλάδα να αποτελέσει παράδεισο αναπαραγωγικού τουρισμού. Και σας ρωτάμε ευθέως, ποια είναι η ουσιαστική διαφορά της νόμιμης εμπορικής παρένθετης μητρότητας με τις αντίστοιχες αγοραπολισίες της εγκληματικής οργάνωσης εμπορίας βρεφών στα Χανιά που αποκαλύφθηκε πριν μερικούς μήνες, που εκμεταλλεύονταν γυναίκες ως δότριες οαρίων ή παρένθετες μητέρες με ταρίφα από 70.000 έως 120.000 ευρώ ανάλογα το πορτοφόλι και εξαπατούσαν ασθενείς μέσω εικονικών εμβριομεταφορών και μεσολαβούσαν σε παράνομες υιοθεσίες. Πέστε μου, ποια είναι η διαφορά? Καμία, απολύτως καμία. Γι' αυτό και οι τοποθετήσεις σας σκόπιμα αποκρύπτουν τη μεθόδευση αυτή, διαστρεβλώνοντας το τι συνιστά πραγματικά δικαίωμα στο γάμο, στην τεκνοποίηση και τις διαδικασίες τεκνοποίησης μέσω της ιατρικής υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Να γιατί οι υπερασπιστές του λεγόμενου αυτοπροσδιορισμού και του ατομικού δικαιωματισμού σκόπιμα καλλιεργούν ότι το ΚΚΕ είναι ομοφοβικό και οπισθοδρομικό. Παραγνωρίζουν το κοινωνικό περιεχόμενο κάθε ατομικού δικαιώματος, την δυνατότητα της ανθρώπινης συνείδησης να αντανακλά την αντικειμενική πραγματικότητα, την ίδια την αντικειμενικότητα του κόσμου. Παραβλέπουν τον ενιαίο υλικό χαρακτήρα της φύσης και της κοινωνίας, την κίνησή τους βάσει ενιαίων νόμων. Αποδέχονται τη σημασία της πράξης και της εμπειρίας που απορρέει από αυτή, επικεντρώνοντας όμως τον ατομικό της χαρακτήρα, χωρίς τις άμεσες ή έμεσες διασυνδέσεις που αυτή αντικειμενικά έχει με την πράξη άλλων ανθρώπων έξω από τις συγκεκριμένες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες. Το ΚΚΕ δεν συμφωνεί με τις αναρθολογικές θεωρίες της σχολής της κοινωνικής κατασκευής, με απόψεις που υποστηρίζουν μια θολή, ρευστή, αταξική ταυτότητα του ατόμου, ότι το φύλο είναι κάτι το απροσδιόριστο, το ρευστό, ότι τα φύλα δεν γεννιούνται αλλά γίνονται. Φύλο δεν είναι αυτό που είμαστε, αλλά αυτό που επιτελούμε, επιχειρώντας με τον τρόπο αυτόν να τσουβαλιάσουν ανθρώπους με διαφορετικά ταξικά συμφέροντα, πολιτικές τοποθετήσεις και κοινωνικά περιβάλλοντα με διαφορετικές εκφράσεις της σεξουαλικότητας. Πρόκειται για θεωρίες που κατασκευάζουν κοινωνικούς κόσμους, εμφανίζοντας το φύλο, τη γονική σχέση, την οικογένεια, αποσπασμένα από το υλικό υπόβαθρο. Απορρίπτουν τη διάκριση του φύλου, όπως για παράδειγμα συμβαίνει σε σχολεία της Σουηδίας, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, που αποφεύγουν κάθε αναφορά σε θηλυκό και αρσενικό, ώστε να μην διακρίνονται τα παιδιά με βάση το φύλο τους.
Στο ίδιο μήκος κύματος είναι και οι αντιεπιστημονικές ισοπεδωτικές θεωρίες που προωθούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως η πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που διαγράφει κάθε αναφορά σε μητρότητα-πατρότητα και αντικαθίσταται από τον γονέα 1, γονέα 2, γονέα 3 και ούτω καθεξής. Και αυτές οι θεωρίες προπαγανδίζονται ως προοδευτικές, ενώ οι θέσεις του ΚΚΕ ως συντηρητικές. Αλήθεια, έχει πολύ ενδιαφέρον να μας πει η κυβέρνηση που μέχρι σήμερα κάνει ότι δεν άκουσε τα ερωτήματα που έθεσε η ειδική αγορήτρια του ΚΚΕ στην Επιτροπή. Τι στάση θα κρατήσει απέναντι στο Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Γονικής Σχέσης? Πρέπει να μας απαντήσετε. Κλείνει σε λίγο, αύριο ψηφίζουμε. Απαντήστε στο ερώτημα. Στην πράξη, με το νομοσχέδιο υπονομεύεται το δικαίωμα του παιδιού να έχει δεσμούς με τον πατέρα και τη μητέρα μέσω της αλληλοσυμπληρούμενης σχέσης πατρότητας-μητρότητας. Αποκόπτει τον κοινωνικό χαρακτήρα και το περιεχόμενο της πατρότητας-μητρότητας από την βιολογική συμπληρωματικότητα των δύο φύλων. Στην αλληλεπίδραση του παιδιού με το περιβάλλον του, στη δραστηριότητά του, στη διαμόρφωση της συναισθηματικής και νοητικής λειτουργίας του. Η μεν κυβέρνηση βαφτίζει το νομοσχέδιο ως προοδευτικό για να ξεμπερδεύει το κράτος με κάθε κοινωνική προστασία του παιδιού, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ πρωτοστατεί βάζοντας πλάτη, όπως και το ΠΑΣΟΚ άλλωστε και η Νέα Αριστερά, συντάσσονται σε κομβικά ζητήματα με τη Νέα Δημοκρατία, όπως το γνωστό υπερμνημόνιο του Ταμείου Ανάκαμψης, τους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, των Ηνωμένων Πολιτειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ουκρανία, στηρίζουν το Ισραήλ στη σφαγή του Παλαιστινιακού λαού, έτσι και τώρα με το νομοσχέδιο αναπαράγουν την κυρίαρχη κατεύθυνση της εμπορευματοποίησης της ανθρώπινης αναπαραγωγής, την αγνόηση των δικαιωμάτων του παιδιού και τη σταδιακή κατάργηση των μέτρων προστασίας της μητρότητας, τα οποία ήδη αποτελούν κόστος για το κράτος και την καπιταλιστική εργοδοσία. Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, αν είναι εύκολο. Πρόσφατο είναι το περιστατικό της αναπληρώτριας εκπαιδευτικού στο Ηράκλειο, η οποία αναγκάζεται να εργαστεί σε συνθήκες επαπειλούμενης δίδυμης κοίησης, τρίδυμης κοίησης, δυστυχώς έχασε το ένα μωρό, χωρίς την παραμικρή μέριμνα, εκβιάζοντάς την είτε να διακινδυνεύσει την υγεία της και την κοίηση, είτε να βγει σε άδεια άνευ αποδοχών, είτε να παραιτηθεί έχοντας παράλληλα ποινή για τα επόμενα 2 χρόνια. Το αποτέλεσμα, η εκπαιδευτικός έχασε το ένα από τα 3 και μόλις πριν λίγες μέρες μεταφέρθηκε σπεσμένα με ασθενοφόρο από το σχολείο της στο νοσοκομείο την ώρα του εκπαιδευτικού έργου. Έτσι είναι, δυστυχώς. Κυρίες και κύριοι, χωρίζει άβυσσος την αντίληψη του ΚΚΕ για την οικογένεια και το γάμο με την ατομική ηθική των αστών. Τις κοσμοπολίτικες θεωρίες που επιδιώκουν την κατάργηση κάθε ταξικής διαχωριστικής γραμμής, την αναπαραγωγή του ανθρώπου με στοιχεία ευγονικής, κάνοντας παρεμβάσεις στο γενετικό κώδικα για την απόκταση συγκεκριμένων γενετικών και κληρονομικών χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων. Όπως εξίσου, και κλείνω με αυτό, χωρίζει άβυσο στο ΚΚΕ με τις ομοφοβικές μεσονικές αντιλήψεις της Εκκλησίας που θεωρεί αμαρτία την ομοφιλοφιλία, υποστηρίζοντας ότι η συμπληρωματικότητα άνδρας και γυναίκα είναι θεϊκή εντολή, όπως και με τις σκοταδιστικές αντιλήψεις των ακροδεξιών μορφωμάτων ελληνικής λύσης Παρτιατών και Νίκη που υπερασπίζονται τη λεγόμενη πυρηνική οικογένεια, φτάνοντας να αναπαράγουν το πατρίς, θρησκεία, οικογένεια και να αντιμετωπίζουν τη γυναίκα ως μηχανή αναπαραγωγής παιδιών. Κυρίες και κύριοι, και κλείνω με αυτό. Εδώ και καιρό επιχειρείται η διαστρέβλωση των θέσεων του ΚΚΕ λόγω των αντιρρήσεων που διατυπώνει να αποκτούν τα ομόφυλα ζευγάρια μέσω του πολιτικού γάμου το δικαίωμα στην αποκοινού τεκνοθεσία. Είναι οι ίδιοι που στο όνομα του ατομικού δικαιωματισμού συσκοτίζουν τη σχέση του ατομικού κοινωνικού δικαιώματος, αρνούνται το κοινωνικό περιεχόμενο του ατομικού κάθε ατομικού δικαιώματος. Το ΚΚΕ όμως επιμένει αμετανόητα η απελευθέρωση του ανθρώπου από κάθε κοινωνική ανισότητα, διάκριση, κάθε μορφή βίας προϋποθέτει την εξασφάλιση σύγχρονων κοινωνικών δικαιωμάτων. Και εμείς λέμε ότι αυτή η κοινωνία που μπορεί να τα εξασφαλίσει είναι η σοσιαλιστική κομμουνιστική. Ευχαριστώ.